Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πάρα πολύ. Πού είναι το μικρόφωνο? Λοιπόν, εδώ είναι το μικρόφωνο. Απλώς έχουμε μείνει λίγο άναυδοι. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις αυτές που λέμε, εγώ θα το πω δηλαδή αυτό, ελπίζω όταν μεγαλώσω να τα καταφέρω κι εγώ. Γιατί είστε πραγματικά παράδειγμα. Είστε πραγματικά παράδειγμα του τι σημαίνει να κρατάει κανείς και το νου και το σώμα σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο επίπεδο που να του προσφέρει μια προφανώς άλλη ποιότητα ζωής. Κύριε Μυρίδη, πραγματικά εκτός από τα μαλλιά σας, τα οποία θα μπορούσε να τα έχει και ένας νέος και να είναι λευκά, το υπόλοιπο σώμα σας και το πρόσωπό σας είναι σαν να είστε 50 χρονών. Σας το λέω ειλικρινά. Όχι. Σαν να είναι και είστε 75. 30. Σαν είστε 30. Όχι, είναι αλήθεια. Για να πούμε ότι ο κύριος Μυρίδης, εκτός από τα 6 παιδιά που έχετε, μιλήστε μας και για τη μέθοδο που έχετε βγάλει, το βιβλίο που έχετε γράψει. Πείτε μας 2-3 πράγματα γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω πάνω απ' όλα σε όλους τους ανθρώπους είναι να ακούνε το σώμα τους. Τι εννοείτε με αυτό? Αυτό που θέλει το σώμα. Εννοώ ότι όταν δεν πεινάμε, δεν πρέπει να τρώμε. Μάλιστα. Όταν δεν διψάμε, βεβαίως, σε όλη μου τη ζωή. Μάλλον με επιτυχία θα πει κανείς. Ναι, πραγματικά. Ότι φαίνεται. Ναι, διότι το να ζήσει κάποιος πολλά χρόνια, να πλησιάσει τον αιώνα του, εάν είναι χωρίς το κορμί του, δεν είναι ούτε με την ψυχή του. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε μακροζωία όταν μας συνοδεύει το εφηβικό μας κορμί. Και εσείς το έχετε καταφέρει αυτό. Χίλια ευχαριστούμε. Δημήτρης ο Μυρίδης. Τώρα τι να λέμε, να τίποτα. Τι να μαθαίνουμε να και να λέμε και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες. Καταρχήν να χαίρεστε τα παιδιά σας και την οικογένειά σας και να πούμε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, κυρίες και κύριοι. Εάν δεν μπορούμε να έχουμε 10, 15, 20 λεπτά την ημέρα για τον εαυτό μας, κάτι έχουμε κάνει πολύ λάθος έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και το λίγο θεραπεία είναι. Και το λίγο θεραπεία. Δείτε τώρα τους δικούς μας πώς γίνονται ρεζίλοι και ελπίζουμε, ελπίζουμε ο σκηνοθέτης μας να πάρει το πλάνο γρήγορα. Δεν αντέχω.